Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Ρε τι γίνεται, χαμός. Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 2, 42 πριν τις 3 και μπαίνουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς, ναι. Αλλά και ρυθμούς chat. Ναι, γιατί και προεκλογικούς. Και προεκλογικούς, ναι. Μετά τις ευρωεκλογές θα έχουμε τις εκλογές του ΨΑΤ. Και πριν τις εκλογές της ΕΠΟ. Και πριν τις εκλογές της ΕΠΟ. Αλλά και το ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αυτά ναι, τα γνωρίσαμε. Να πάμε όμως στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής, όπου θα μου επιτρέψει να τον καλησπερίσω με έναν τρόπο που περιγράφει ο ίδιος στο μπάσκετ στους σπουδαίους αθλητές. Ναι. Θα γίνω και εγώ γνωστός σου λοιπόν. Για πες. Βαγγέλης, ναι. The Mind Ιωάννου. Το δέχεσαι. Ό,τι πει ο Νίκος. The Tucker. Από εδώ και πέρα τι πει ο Νίκος. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε. Καλά, Βαγγέλη μου, εσύ πως είσαι, τρέχεις πάνω κάτω. Τρέχουμε με τις εκλογές, τελευταίο ραν όμως αύριο, 8 με 8. Θα αφήνω να ψηφίσετε, έτσι Νίκο. 8 με 8. Μην αργήσεις. Όχι, γιατί έχω ένα γάμο το απόγευμα από τώρα τον νωρίς. Γιάννη, εσύ είσαι στο Βλάτ, εσύ είσαι. Είμαι το 8 με 8 που σου λέει ο Νίκος το μην αργήσεις προς το 8 το βράδυ να τον περιμένεις. Το 8 το πρωί πέφτει για ύπνο. Όχι, δεν το λες. Εκτός αν έρθει να ψηφίσει πριν πέσει για ύπνο. Παιδιά, έστω και 8 παρά 1 προλαβαίνετε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον Βλάτ της νέας εποχής, όπως είναι και το μότο μας. Ενωμένοι, όλοι μαζί δηλαδή, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά δεδομένα παντού και ούτω καθεξής. Τράπεζες, ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών και δεν συμμαζεύεται. Θέλουμε να βοηθήσουμε ειδικά τα νέα παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ειδικά τους νέους συναδέλφους. Έχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας ο κλάδος. Πρέπει να κάνουμε πράγματα με τα πανεπιστήμια, να συνδέσουμε δηλαδή την εκπαίδευση των αθλητικών συνταστών με την παραγωγή αμέσως. Και να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η μετάβαση πρέπει να γίνει άμεσα, το transition που λέμε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Χάσαμε την μπάλα, να την ανακτήσουμε, την έχουμε, να τη δώσουμε γρήγορα μπροστά. Έχουμε μείνει πίσω, παιδιά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλο χάσιμο χρόνο. Αυτά για τον ΨΑΤ. Σε παρακολουθούσα στο ατέρια σου, ήταν πολύ ωραία. Ατέρια σου το πρωί, με τζούνο και κούτρα. Με τζούνο και κούτρα έγινε μεγάλη πλάκα. Δώσαμε και μεταγραφικά θέματα. Νομίζω ότι περισσότερο θέλετε να επικεντρωθούμε στα μεταγραφικά, αν καταλαβαίνω καλά. Όχι, έδωσε σε τίτλου την προεκλογική ατζέντα, όπως λέμε. Οπότε μας κάλυψες. Μας κάλυψες σε αυτό. Για παράδειγμα, εσύ είσαι από πολιτική οικογένεια και καταλαβαίνεις αμέσως με ένα τίτλο τι θέλουμε να κάνουμε. Ενωμένοι, ανατέλουμε. Για το ΨΑΤ της νέας εποχής. Αυτό είναι. Ωραία. Όπου θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Κρατάω και το ενωμένο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Σε ένα κοινό παρόν και το ανατέλουμε. Και το ανατέλουμε. Πρέπει να σηκωθούμε ψηλά. Δεν πρέπει να είμαστε χαμηλά. Δεν πρέπει να είμαστε σχημένοι. Να σηκωθούμε ψηλά. Όλοι να πάμε ένα βήμα παραπάνω όλοι μαζί. Το θέμα μας εδώ, παιδιά, δεν είναι να έχω εγώ ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας. Ή εσύ Γιάννη, ή εσύ Νίκο, ή ο καθένας. Ένα από μόνος του, ένα μεγάλο κομμάτι. Το ζήτημά μας είναι να μεγαλώσουμε την ίδια την πίτα. Και να την αναβαθμίσουμε. Έτσι, να την μεγαλώσουμε πρώτα και μετά να την κάνουμε και πιο ποιοτική. Ναι, να την αναβαθμίσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αν είναι μικρή και παίρνω εγώ ακόμα και ένα τελώριο κομμάτι, μόνο εγώ θα... Δεν έχει νόημα, ναι. Δεν έχει νόημα, μόνο εγώ θα είμαι καλά και δίπλα μου θα υπάρχει δυστυχία. Τι να κάνω να είμαι βασιλιάς σε ένα δυστυχισμένο κλάδο. Έχεις δίκιο πολύ. Συμφωνώ πολύ σας. Οπότε λοιπόν, όπως λέει εδώ ο φίλος μου ο Μίλτος, για να πάμε και στα, μεταγραφικά απλά, τα οποία έρχονται. Απλά έρχονται τώρα μηνύματα που τον προτρέπουν τον Βαγγέλη να κατέβει στην πολιτική, λέει από τον Ανδρουλάκη, πολύ καλύτερος. Μην βάζεις ιδέες. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα. Πιάνουμε τον παλμό. Άρα λοιπόν μετά το... Και ποτέ δεν ξέρει. Μετά το περίφημο που έχει αναφέρει το Tyler Time, μάλλον έχει... έφτασε. Ήρθε, όπως λένε και στην Κύπρο, ήρθε η ώρα του ξανά. Ήρθε η ώρα του ξανά. Είναι και η Ιόνου time. Η ψάτ time. Και ψάτ time. Ναι. Τι γίνεται. Για πες με τα γραφικά. Να πούμε και σιδεροκέφαλος. Βέβαια στη νέα σου προσπάθεια που κάνεις στο Σπορ 24. Έτσι. Ναι. Πάμε καλά εκεί με τα παιδιά. Το παλεύουμε. Λοιπόν, με τα γραφικά. Ο Ντόρς είναι θέμα ωρών. Να κλείσει στον Ολυμπιακό, να επιστρέψει δηλαδή, μια μεγάλη ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, των ελληνικών διαβατηρίων του Ολυμπιακού. Mm-hmm.
Αντικαθιστά τον κάνανε. Ένας Αμερικανός φεύγει, ένας άλλος όμως με ελληνικές δουλειές Αμερικανός έρχεται. Έχει ελληνικό διαβατήριο, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πότε αλλά το βλέπεις, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει εκεί η ενίσχυση του Ολυμπιακού στην περιφέρεια. Θα πάρει κι άλλο παιχτικό Μογκάρτ. Αυτός είναι στο φούρνο. Μπορεί να είναι και στο φούρνο, κύριε Νίκο. Μπορεί να είναι και στο φούρνο, αλλά. Τώρα δεν βιάζονται τώρα οι ομάδες. Ο ένας πήρε τον Ντόρσεϊ, ο άλλος πήρε τον Μπράουν. Το είχαν προσχεδιασμένο. Μάλιστα. Δεν βιάζονται τώρα οι ομάδες, δεν βιάζονται. Θα περιμένουν να δουν εξελίξεις στο NBA, στο draft, κύριο καθεξής Ολυμπιακός. Και ηγέται για το Βεζέγκοφ. Παναθηναϊκός θα μπει για το Βεζέγκοφ, αν δεν έχει μπει ήδη. Αλλά δεν καίγεται γιατί έχει Χουάντσο και Μίτογλου στην ίδια θέση. Μπαίνει απλά γιατί είναι ο Βεζέγκοφ. Για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός. Όχι, για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός, αν μπορεί να τον πάρει αυτός, να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Και έναν Αταμάν που δεν λέει όχι. Ναι, γιατί άμα πάρει το Βεζέγκοφ θα βάλει και λίγο παραπάνω τον Μίτογλου στο 5, θα του βόλεψει και δεν χρειαστεί να πάρει backup center. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη μεταγραφή που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, είναι ο backup center αυτή τη στιγμή. Ο Ντάνιελ Τάις δηλαδή. Ένας παίκτης σαν τον Ντάνιελ Τάις, θα πω εγώ. Ναι, ναι. Να πούμε, αν και δεν μ' άρεσε η φημολογία, αλλά επειδή αναπαράγεται και από σοβαρούς συναδέλφους, αναφέρεται ότι ο Παναθηναϊκός, να το πούμε, δεν είναι και κακό, φέρεται να ετοιμάζει ένα μεταγραφικό μπαμ. Ναι. Που μπορεί να είναι ο Βεζέγκοφ, γιατί υπάρχουν κάποιοι από το περιβάλλον του Παναθηναϊκού που βγαίνουν προς τα έξω και μιλάνε, Βαγγέλη, και λένε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει με τον Βεζέγκοφ και ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Αυτό δεν ισχύει, ότι όμως εφόσον ο Βεζέγκοφ, προσέξτε, εφόσον ο Βεζέγκοφ είναι στην free agency, είναι ελεύθερος δηλαδή στην αγορά, ο Παναθηναϊκός είναι βέβαιος θα του κάνει πρόταση και μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Ολυμπιακού, δηλαδή κατά 1-1,5 εκατομμύριο παραπάνω κατέτος. Mm-hmm. Αλλά ο Ολυμπιακός, παρότι δεν μπορεί να φτάσει τις οικονομικές προσφορές του Παναθηναϊκού για πολλούς λόγους και βασικά για λόγους φιλοσοφίας και αρχών, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για τον Βεζέγκο, γιατί ο Βεζέγκο θέλει να γυρίσει τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αυτό λέει στο δικό μου ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από την τεράστια πρόταση που μπορεί να του κάνει, που μπορεί να του κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν του έχει κάνει ακόμα. Mm-hmm. Αλλά προτεραιότητα του Βεζέγκοφ είναι το NBA. Για την ώρα οι Kings δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι θέλουν να κάνουν. Δεν τον έβαλαν σε κάποια ανταλλαγή. Οπότε περιμένουμε, παιδιά. Αλλά ο ίδιος είναι δυσαρεστημένος όμως, έτσι. Το έχει δηλώσει. Ο ίδιος, ναι, μα δεν θα μείνει. Mm. Περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει στη λίστα των waivers, πότε θα γίνει ανταλλαγή, πότε θα γίνει κάποιο trade. Mm. Και να πούμε ότι βγήκε ο general manager των Kings. Και είπε να βρούμε λύση να τον αξιοποιήσουμε. Να βρούμε λύση να τον αξιοποιήσουμε, ναι. Σιγά τα αίματα. Σιγά τα αίματα, κατάλαβα. Mm. Λοιπόν, γίνεται χαμός εδώ στα μηνύματα στο chat. Βαγγέλη, πολλά συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές μεταδόσεις και στους τελικούς. Και πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστήρια. Να είναι καλά τα παιδιά, να είστε καλά όλοι. Πιστολιόπουλος 2 χρόνια, Άρη. Πιστολιόπουλος τον Άρη, Πιστολιόπουλος, βέβαια. Και στην εθνική πώς τη βλέπεις. Και να κλείσουμε γιατί ξέρω ότι ο χρόνος του πίεζε. Καλοί είμαστε, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε ακόμα. Απόψε να δούμε τον Γιάννη πώς κουμπώνει με τους άλλους και θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε το εισιτήριο για τους αγώνες. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Σας περιμένω αύριο Ασκληπίου για την ψηφοφορία. Εννοείται. Καλή επιτυχία. Βαγγέλης the mind Ιωάννου. Κράτα το. Ευχαριστώ. Καλή τελική ευθεία.